Τι να πω τώρα, που κανονικά πρέπει να σας μιλήσω από πόρια από όλους. Το ότι γεμίσατε έτσι τον ναό, ούτε που το περίμενα. Λέω 5, 6, 10, καλά θα είμαστε. Και άκουσα και ακούω αυτές τις μέρες τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας και λέω, «Αχ, βρε Παναγιά μου, ποτέ δεν κουράζεσαι εσύ να ακούς όλους εμάς, γιατί εσύ ξέρεις από πόνο, τον πόνο που πέρασε η Παναγιά μας. Εμείς, ούτε να που τον φανταστούμε, όταν είναι πάνω στο σταυρό το γιο της, να τον σκοτώνουν οι άνθρωποι τόσο αραβικά. Πόσο ωραία τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδας. Αντί του μάνα χολή, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσηλώσατε, λέει ο Χριστός. Όλα του τα δω λοιπόν, τα είδε, τα έζησε, τα ένιωσε η Παναγιά. Διήλθε, λέει, την καρδία αυτής, ρομφαία δίστομος, μαχαίρι ρομφαία μεγάλο, το οποίο έκοβε κι απ' τις δυο μεριές για να νιώσει η καρδιά της τον πόνο. Μήπως όμως και η Παναγιά σ' όλη τη ζωή του γιού της πόνο δεν ένιωσε, βάσανα δεν ανέβηκε. Όταν τον είχε βυζανιάρικο τον Χριστό στην αγκαλιά της και λέει ο άγγελος, πάρε το παιδί και την μητέρα αυτού και φεύγε εις γην Αίγυπτον. Μέρες με τα πόδια, λεχόνα, μήνες με τα πόδια, λεχόνα, πονούσε ακόμα η κυλίτσα της Παναγιάς. Και όμως έπρεπε να πάρει το παιδί και να φύγει, διότι ζητάνε την ψυχή του παιδιού. Ποιο ήταν αυτό το παιδί? Ο ίδιος ο Θεός μας ήταν. Και όμως, δέστε πόσες στιγμές τον κυνηγήσανε τον Χριστό. Και έκατσε στην Αίγυπτο, δεν ξέρουμε πόσο, και ξαναεμφανίζεται ο άγγελος και του λέει, γύρνα πίσω. Αλλά να μην πας, λέει, εκεί, στα Ιεροσόλυμα. Γιατί πάλι κινδυνεύει το παιδί. Αυτά όλα τα έζησε η Παναγιά και έκανα αυτήν την εισαγωγή γιατί βλέπω πάλι στα πρόσωπα πολλών φόβο και αγωνία, γιατί ξανά από εδώ και από εκεί ήρθαν και έρχονται το ένα και το άλλο 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 τα βάσανα και τα προβλήματα. Και λέω, αν φτιάξουμε καλή κουβέντα με την Παναγιά και τη νιώσουμε και μας νιώσει η Παναγιά, τότε μωρέ δεν θα φοβόμαστε. Δεν θα φοβόμαστε.
ένας Θεός, ένας Χριστούλης κυνηγήθηκε. Και όμως η Παναγιά τον είχε στην αγκαλιά της και τον πήγαινε. Και έχει μια ωραία εικόνα, νομίζω είναι το El Greco, η αποκατήλωση, που έχει πως κατεβαίνει ο Χριστός, χύνεται πεθαμένος μέσα στην αγκαλιά της Παναγιά. Και όμως, στην Ανάστασή του ο Χριστός δεν εμφανίζεται πρώτα στην Παναγιά. Δεν εμφανίζεται στη μάνα του. Γιατί για τον Χριστό όλοι έχουν την ίδια αγάπη. Και το υπέροχο παράδειγμα είναι πάνω από το Σταυρό που αγαπάει τόσο πολύ τον ληστάκο τον καημένο που είναι δίπλα του που τον αρπάζει και τον παίρνει μαζί του στον Παράδεισο. Όλα του τα δω λοιπόν αν τα ενώσουμε. Θα δούμε ότι δεν έχουμε λόγο να αγχωνόμαστε. Δεν έχουμε λόγο να βασανιζόμαστε. Δεν έχουμε λόγο να σκεφτόμαστε. Δεν έχουμε λόγο να σκεφτόμαστε. Τίποτα να μην σκέφτεστε. Δώστε τα όλα στην Παναγιά. Αυτή ξέρει μωρέ, ξέρει η Παναγιά. Αλλά αν της τα δώσουμε με αγάπη, με ταπείνωση, με εμπιστοσύνη. Να την εμπιστευτούμε την Παναγιά. Και να είμαστε σίγουροι ότι θα κάνει το καλύτερο για μας. Έλεγε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, που ήταν φιλαράκι μου. Είμαστε φιλαράκι. Εγώ δεν ζητάω τι να μου δώσει η Παναγιά. Όχι, ντρέπομαι, μπερδεύομαι να τη ζητήσω. Λέω, Παναγίτσα μου, ότι είναι το καλό για μένα δώσ' μου. Και ησυχάζω, λέει, πάω για ύπνο. Ό,τι είναι το καλό για μένα δώσ' μου. Και το καλό δεν είναι πολλές φορές αυτό που εμείς σκεφτόμαστε. Τσουμνάτο το καλό έρχεται δίπλα μας, εμείς κοιτάμε από την άλλη τη μεριά. Το καλό έρχεται από την άλλη τη μεριά. Ή έρχεται από αλλού. Να σας πω ένα χαζό παράδειγμα δικό μου. Έφυγα από μια μεγάλη εμπορία. Κοντά 15.000 κόσμου και ήρθα σε μια ενορία με 15 ανθρώπους. Σας διαβεβαιώ και εγώ και η οικογένειά μου ότι είναι σαν να εκπληρώθηκε το όνειρό μου. Τώρα το κατάλαβα. Πόσο όμορφο ήταν όλο το τοδό. Παρόλο το ότι μου λέγανε πολύ, εκεί που θα πας θα χαθείς, δεν σε ξέρει κανένας. Και το δόξα τω Θεώ, τι ωραία που βάλα, δεν ξέρει κανένας. Και βλέπω σήμερα, τι να σας πω, χαζούσε πολλούς. Πολλούς όμως, α, σήμερα το κατάλαβα καλύτερα, ότι έχει πολλούς χαζούς τελικά. Πολλούς χαζούς. Όχι, δεν είπα για εσάς, ωραία, για τους άλλους είπα. Λοιπόν, έτσι να τα αφήσουμε όλα στην Παναγιά μας, θα την έχουμε άλλες 4 Παρασκευές και μετά θα πορευτούμε μαζί με την Παναγιά μας στη Μεγάλη την Εβδομάδα. 2-3 πραγματάκια κάνετε αυτές τις μέρες. Πρώτον, κλείστε το μυαλό. Κλείστε το. Δεύτερον, κλείστε την τηλεόραση. Μην το κάνετε το θέαμα του πολέμου Σύρια στην τηλεόραση. Τι να κάνουμε γι' αυτό, γονατίστε μωρέ, να γονατίσουμε όλοι. Μην βλέπουμε πως σκοτώνονται οι άνθρωποι. Εγώ μόλις είδα 1-2-3 σκηνές και εικόνες, τρόμαξα. Λέω κλείστε, δεν θέλω. Τι είναι ο πόλεμος, πως σκοτώνονται. Το κάνουμε θέαμα, τι ωραία κάνει μπούμι η βόμβα.
Και πόσο κομμάτια κάνει τον άνθρωπο. Τρίτον, εδώ τώρα τα βρούμε όλα. Βρέστε παπά να εξομολογηθείτε. Μην κρατάτε τις αμαρτίες. Βάρος είναι στην πλάτη και στην ψυχή. Πετάξτε τες. Εύκολα είναι. Κι άμα δείτε κανέναν εύκολο παπά. Μια φορά ρώτησε μπροστά μου ένας παλικάρι το Γεροπαΐσιο. Του λέει, γέροντα, πού να βρω ένα πνευματικό. Τι ερώτηση το κάνει ο γέροντας. Μπροστά μου την άκουσα. Είναι φίλος μου αυτός τώρα που ήταν εκεί. Λέει, θες παιδάκι μου κανέναν αυστηρό ή κανέναν που να μην ακούει. Εγώ πάντως άρεσα να μην ακούω. Λοιπόν, να δείτε ένα πνευματικό. Τρίτον, τέταρτο, σκάνουμε μωρελή η νηστεία, αυτή τη νηστεία. Ας την κάνουμε. Πέμπτο, λίγη προσευχή παραπάνω. Αχ, τι ωραία η προσευχή. Να μάθουμε προσευχή, θα μας χρειαστεί η προσευχή. Θα μας χρειαστεί. Αν τη μάθουμε θα είμαστε τυχεροί. Και τελευταίο, κι αν δεν κάνετε όλα τα προηγούμενα και κάνετε το τελευταίο, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Να συγχωρεθούμε με όλους και να αγαπήσουμε ένας τον άλλο. Να αγαπήσουμε. Αυτή η αγάπη κατέβασε το Θεό κάθε στη γη. Γι' αυτήν του την αγάπη σε όλους μας σταυρώθηκε ο Χριστός. Γι' αυτήν την αγάπη έχισε το αίμα του Χριστό. Να αγαπήσουμε, να αγαπηθούμε και να έχουμε σίγουρο τον Παράδεισο. Σίγουρο. Όχι με προσευχές και νηστείες. Με αγάπη θα τον έχουμε σίγουρο τον Παράδεισο. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ και όσα καλά παιδάκια ήρθατε με το λεωφορείο. Εάν καθίσετε τώρα να σας πω, έχουμε και τα Άγια Λείψανα εδώ. Μπορείτε να τα προσκυνήσετε και να πάρετε από ένα λουλουδάκι από την εικόνα σας το χαρίζει πάρτε. Ένα ο καθένας και να φτάσει και όλος. Επειδή είναι κίτρινα λέει κάποιος τώρα, τι να πάμε, αυτό το χαρίζει. Είναι κίτρινα σας το χαρίζει πάρτε. Να είμαστε καλά όλοι. Διευκό και κέρασμα έξω. Σας αγαπάμε. Διευκό.